από ό,τι καταλάβατε, βρισκόμαστε μέσα σε ένα Opel Corsa. Είναι η 5η-9 Corsa. Παρουσιάστηκε πριν από 32 χρόνια και υπάρχει από τότε ανελιπώς στην παραγωγή. Έχει πουλήσει σχεδόν 12 εκατομμύρια Corsa. Περισσότερο από τον πληθυσμό της Ελλάδας, δηλαδή. Ακριβώς. Περίπου το 25% των πωλήσεων της Opel είναι Corsa. Θέλει κάποιος να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Βλέπεις μια αρχική τιμή. Πλέον έχουν μπει πάρα πολλά συστήματα τεχνολογίας, ασφαλείας, άλλα τα οποία είναι πιο πολύ για καλοπισμό, να ομορφαίνουν το αυτοκίνητο. Μπαίνεις σε μια διαδικασία να βάλεις επιπλέον πράγματα έξτρα μέσα στο αυτοκίνητο, τα οποία όμως τελικά σε βγάζουν έξω από το budget που έχει ορίσει. Όλα αυτά τα πράγματα σε κάνουν να τα θες όλα. Έτσι. Είναι έτσι φτιαγμένα όμορφα, που λες και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Τώρα όμως τι γίνεται. Έχει βγάλει η Opel μια έκδοση του Corsa με τον κινητήρα βενζίνης των 1400 κυβικών. Innovation λέγεται. Καινοτομία. Ακριβώς. Με 12.800 ευρώ τελική τιμή έχεις τα πάντα. Θα στα αναλύσω ένα-ένα. Και η προσφορά αυτή να πούμε ότι ισχύει μέχρι τέλος του έτους. Μέχρι τέλος του 2016. Σπορ δερμάτινο τριάκτινο τιμόνι με χειριστήρα ελέγχου ηχοσυστήματος, κινητού τηλεφώνου και cruise control. Κάμερα οπισθοπορίας που συνδυάζεται με park pilot, δηλαδή αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, για ακόμα πιο εύκολο παρκάρισμα. Ηλεκτρονικό κλιματισμό, ηχοσύστημα IntelliLink με οθόνη αφής 7 inch, σύστημα Bluetooth και θύρα USB, υποστήριξη Apple CarPlay και Android, πακέτο ορατότητας που περιλαμβάνει αισθητήρες βροχής, αισθητήρες φωτός και ηλεκτροχρωματικό καθρέφτη, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, προβολής ομίχλης και sport bucket καθίσματα. Και όλα αυτά με 5 χρόνια πλήρους εγγύησης. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι ο άλλος χρειάζεται να βάλει τίποτα. Θα είναι υπερβολή και πλεονασμός από εκεί πέρα. Είναι ένα πλήρες πακέτο. Όλα αυτά με χειροκίνητο κυβότιο 5 σχέσεων. Υπάρχει και αυτόματο κυβότιο 6 σχέσεων με κόστος επιπλέον 900 ευρώ. Το οποίο μάλιστα έχει και δυνατότητα χειροκίνητων αλλαγών. Φτιάξε με λίγο από γκαζάκια, αλογάκια, τι βγάζει. 1400 κυβικά ατμοσφαιρικός με 90 ύπους, 175 χιλιόμετρα τελική και μέση κατανάλωση μόλις 5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, εργοστασιακή πάντα. Εκτός από σύστημα start and stop, έχει και διάφορα άλλα τεχνολογικά βοηθήματα ώστε η κατανάλωση να βρίσκεται χαμηλά. Με όλες αυτές τις λεπτομέρειες που έχουν δώσει οι σχεδιαστές του. Για πες μου λίγο για αυτές. Το σήμα μπροστά της όπλου που είναι χαμηλά στη μάσκα για να του δίνει μια έτσι πιο επιθετική μορφή. Κάποιες λεπτομέρειες σχεδιαστικές, έτσι μια γραμμή στο πλάι δίνει δύο επίπεδα στο σχεδιασμό. Μεγάλα τζάμια, μεγάλες επιφάνειες φωτεινές. Σύστημα infotainment IntelliLink με οθόνη αφής 7 inch. Πάρα πολλές λειτουργίες στο αυτοκίνητο ελέγχονται με εύκολο τρόπο από εδώ. Συνδέοντας το smartphone, είτε είναι iPhone με το Air CarPlay, είτε είναι με λειτουργικό Android, όλα τα εικονίδια, οι εφαρμογές μεταφέρονται εδώ πέρα. Έχεις στην ουσία μπροστά σου ένα smartphone. Και από την ώρα που σου έχει τα χειριστήρια όλα στο τιμόνι. Ναι, είναι και αυτό αρκετά χρήσιμο. Σε απαλλάσσει πάρα πολύ από το να φεύγουν τα χέρια σου αφενός και αφετέρου να προσπαθεί προσοχή σου από τον δρόμο. Γιατί... Και αυτό είναι το έξυπνο στην καινοτομία, στο innovation που λέμε. Είναι αθόρυβο. Ναι, είναι αρκετά αθόρυβο. Πολύ καλή μόνωση. Έχουν δουλέψει πολύ πάνω στους κινητήρες για να κατεβάσουν τους ήχους από τη λειτουργία τους. Με το αυτόματο δεν μας αλλάει. Είναι και εξάρι. Ακριβώς. Και από εκεί πέρα φυσικά το Corsa βγαίνει και με κινητήρες πετρελαίου 1300 κυβικών. Έτσι. Ενώ υπάρχει και ο χιλιάρης ο Turbo. Επομένως... Υπάρχει και κάτι ακόμη που διαφεύγει, το ξέρω να στελειμένο. Opel OPC. Opel Corsa OPC. Εκεί πάμε... Τα μυαλά στα κάγκελα. Έτσι ακριβώς. Πολύ κάγκελα. Αρκετά χρήσιμο για κίνηση μέσα στην πόλη είναι αυτό εδώ το διακόπτης που βλέπεις. Πατώντας λοιπόν το City Mode, σε μικρές ταχύτητες και για μέσα στην πόλη το τιμόνι γίνεται πιο ελαφρύ, επιτρέποντας τον οδηγό να κάνει πιο εύκολα μανούβρες, να παρκάρει, ξέρεις, γίνεται πιο εύκολη η ζωή του μέσα στην πόλη. Ο χώρος των αποσκευών ξεκινάει από 285 λίτρα και αν ρίξεις τα καθίσματα φτάνει μέχρι 1120 λίτρα. Τα πήρες όλα και έφυγε. Και ένα τελευταίο. Αυτό το Corsa 5ης γενιάς, από την προηγούμενη 4η γενιά, δεν έχει κανένα κοινό σημείο στο χτίσιμο του. Άρα, εντελώς καινούριο, χωρίς να χρησιμοποιεί κανένα εξάρτημα, οτιδήποτε έχει να κάνει με την προηγούμενη γενιά. Εντελώς νέο αυτοκίνητο. Και επίσης, όλοι αυτοί οι αίσθηση της καλύτερης οδικής συμπεριφοράς του κρατήματος, ας πούμε έτσι, οφείλεται στο ότι έχει χαμηλώσει κατά 5 χιλιοστά ο πιο χαμηλότερο, έχουν διαφοροποιηθεί αναρτήσεις. Οπότε έχουμε πραγματικά ένα εντελώς νέο. Και τώρα, μάλιστα με την έκδοση Innovation, σου καλύπτει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι μπορούμε κάλλιστα να ευχηθούμε καλές γιορτές. Καλές γιορτές λοιπόν.